Παραμένουμε στο θέμα. Επίθεση λοιπόν με δεκάδες ντρόουνς αλλά και πυράβλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σε απάντηση, όπως δήλωσε η Τεχεράνη, για το πολύ νεκρό χτύπημα στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό στις αρχές του μήνα. Έτοιμο για αντίπεινα κατά του Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ. Πάμε να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Κώστας Πικραμένος, είναι διευθυντής ερευνών της CP Consulting, εταιρεία εκπώνησης στρατηγικών μελετών Μέδρα τη Μασσαλία και εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικού Ισλάμ. Καταρχάς, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Πικραμένε, να μην αναλωθούμε στο χρονικό, διότι νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστό. Θέλω λίγο να σας πάω στο εξής. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και αν θα είναι σε άμεσο χρόνο, το βήμα του Ισραήλ εννοώ, διότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και ποια χαρακτηριστικά ενδεχομένως θα έχει. Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Στρατιωτικό Συμβούλιο. Το Στρατιωτικό Συμβούλιο είναι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, είναι ο Υπουργός Αμήνης και είναι και ο πρώην στρατηγός, απόστρατος στρατηγός Γκάντς, ο οποίος συμμετέχει στη λεγόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. Mm-hmm. Η απόφαση λοιπόν που ελήφθη και διέρευσε προς το παρόν στα Ισραηλινά ΜΜΕ είναι ότι το Ισραήλ θα επιλέξει με αποφασιστικότητα το χρόνο και τον τρόπο της απάντησης. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας που υπήρξε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ Biden και Νετανιάχου, όπου για ακόμη μία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι Αμερικανοί δεν θα συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αεροπορικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης και ζήτησε ουσιαστικά από τον Νετανιάχου να το τερματίσει εδώ, αν μπορώ να το πω λαϊκά, και να πάμε σε πλήρη αποκλιμάκωση, διότι για το Ισραήλ από τη μία αυτή τη στιγμή αμφισβητείται η διεθνή του εικόνα όσον αφορά το απόρθητο φρούριο που έχει καλλιεργήσει τα τελευταία 80 χρόνια για την άμυνα του κράτους του Ισραήλ. Οπότε, αν θέλετε, βρισκόμαστε σε μία γραμμή, σε μία κλωστή, πολύ ευαίσθητη κλωστή, που έχει να κάνει με την ίδια την ιδιοσυγκρασία του κράτους του Ισραήλ. Για να το ολοκληρώσω, είναι οι εσωτερικές δυναμικές μέσα στο Ισραήλ, στο στρατιωτικό δηλαδή κατεστημένο και τις υπηρεσίες πληροφοριών, που θα δείξουν τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί. Όταν λέω αύριο το πρωί δεν εννοώ Δευτέρα, εννοώ τι θα συμβεί μέσα στην εβδομάδα. Δεν έχουν επιρροή οι Αμερικανοί ή έχουν επιρροή μέχρι ενός σημείου. Αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν από το βαθύ κράτος του Ισραήλ. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι αν απαντήσει το Ισραήλ θα απαντήσει περισσότερο προς παραδειγματισμό ή θα επιλέξει ενδεχομένως ένα συμβολικό στόχο. Το Ισραήλ δεν μας έχει συνηθίσει σε συμβολικούς στόχους. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ασφάλειά του. Ότι ενώ την 1η του Απριλίου η Ισραηλινή αεροπορία με έναν πύραυλο έπληξε το Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, προκαλώντας τον θάνατο 7 ανωτάτων αξιωματικών των φρουρών της Επανάστασης, οι Ιρανοί απάντησαν με 330 βαλιστικές επιθέσεις, επιθέσεις με πυράβλους κρούς και επιθέσεις με ντρόν καμικάζι. Είναι κάτι, αν θέλετε, το οποίο σόκαρε το Ισραήλ, ενώ το μηχανισμό άμυνας της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. Πολιτικά πάντως ο Νετανιάχου γνώριζε τι έκανε. Ο Νετανιάχου μέχρι εννοώ την επίθεση στη Δαμασκό. Δηλαδή ήταν ένα δεν χτύπημα. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, ήταν όμως ένα χτύπημα το οποίο δεν θα έμενε αναπάντητο. Σωστά. Μέχρι τώρα όμως μας είχε συνηθίσει η Χεσμπολά ή αν θέλετε οι Χούθη να αναλαμβάνουν εργολαβικά να απαντούν στο όνομα του Ιράν. Για πρώτη φορά λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία, υπάρχει ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, άρα έχουμε περάσει τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή, είμαστε σε μια καινούργια εξίσωση αντίδρασης, το λαμβάνουν σοβαρά οι Ισραηλινοί, το αναλύουν, δεν μπορούν να το ανεχθούν διότι δεν έχουν τα περιθώρια να φανούν αδύναμοι απέναντι στον γεωπολιτικό τους περίγυρο, που σημαίνει ότι θα απαντήσουν. Και όταν λέμε απάντηση, δεν μιλάμε για συμβολικά χτυπήματα. Μιλάμε για χτυπήματα στους εκτοξευτές των λεγόμενων βαλιστικών πυράβλων. Θέλουν δηλαδή να εξουδετερώσουν μια και καλή το μηχανισμό του βαλιστικού πυροβολικού. Αυτό όμως για να γίνει θέλει μια ευρεία
αεροπορική επιχείρηση, την οποία δεν μπορούν οι ίδιοι να υλοποιήσουν χωρίς αμερικανική στήριξη. Άρα και εκ του αποτελέσματος εδώ είναι το θέμα. Το Ιράν στην παρούσα φάση δοκίμασε το Ισραήλ ή έκανε πραγματική επίθεση? Δεν έκανε πραγματική επίθεση. Το Ιράν ουσιαστικά δοκίμασε τα 4 επίπεδα της Ισραηλινής αντιβαλιστικής προστασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι σίγουρος ότι στην Τεχεράνη η τεχνική του βαλιστικού πυροβολικού έχουν ήδη εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα για τις αντοχές του Ισραηλινού αντιεροπορικού θόλου. Αναφέρομαι στα 4 επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι εχθές, αν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι οποίοι απογείωσαν μαχητικά από το ακροτήρι στην Κύπρο, αν δεν υπήρχαν οι Ιορδανοί και οι Γάλλοι, η αντιεροπορική, αντιβαλιστική άμυνα του Ισραήλ δεν θα είχε τα αποτελέσματα που είδαμε. Δηλαδή το 99% επιτυχία με μερικούς μόνο 4-5-6 βαλιστικούς πυράβλους να πέφτουν σε μια στρατιωτική βάση στο νότο. Νομίζω ότι είναι ικανοποιημένο και το Ιράν όσον αφορά την επιχειρησιακή του ικανότητα. Φανταστείτε να είχαμε ένα δεύτερο κύμα με άλλους 300 βαλιστικούς πυράβλους ή πυράβλους κρουαζιέρας, όπως λέμε, μέσα στο ίδιο βράδυ. Αυτός λοιπόν ο κορεσμός που θα είχε προκληθεί στην Ισραηλινή αεράμυνα θα είχε ουσιαστικά ανοίξει, θα είχε εκθέσει το Ισραήλ σε μεγάλα πλήγματα. Και φυσικά δεν είχαμε συμμετοχή της Χεσμπολά. Ένας συνδυασμός δηλαδή ιρανικής βαλιστικής επίθεσης και επίθεσης από τη Χεσμπολά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα έβγαζε το Ισραήλ όσον αφορά το μηχανισμό τον αντιβαλιστικό εκτός ελέγχου. Άρα κατ' ουσίαν το Ιράν θέλησε να τεστάρει την αεράμυνα του Ισραήλ, να βρει αν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι τρύπες, να το πω απλά, και να στείλει και ένα μήνυμα προς το Ισραήλ ότι δεν είστε άτρωτοι. Δεν είστε άτρωτοι και τελείωσε η πλάκα, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, από εδώ και πέρα. Το δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, ότι από σήμερα άλλαξαν τα δεδομένα. Αν χτυπάτε αξιωματικούς μας στο εξωτερικό, αν χτυπάτε διπλωματικές μας αντιπροσωπείες, αν χτυπάτε τα λεγόμενα ζωτικά μας συμφέροντα στο εξωτερικό, από εδώ και πέρα η απάντηση θα δίνεται απευθείας από την Τεχεράνη και με το συγκεκριμένο τρόπο. Ξεχάστε τους λεγόμενους υπερεργολάβους. Εμείς θα αναλάβουμε την οποιαδήποτε επίθεση εναντίον σας. Κύριε Πικραμένο, όλο αυτό το διάστημα συζητούσαμε ότι το χειρότερο σενάριο σε όλη αυτή την κατάσταση ήταν η εμπλοκή του Ιράν. Και αυτή η μέρα έφτασε. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα σημαίνει και ενδεχόμενη πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή την κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έβαλαν πλάτη, αλλά δεν βγήκαν μπροστά ταυτόχρονα. Σωστά. Οι Αμερικανοί συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία σε δύο επίπεδα. Το ένα έχει να κάνει με συνεχή ροή πληροφοριών προς το Ισραήλ και το δεύτερο έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των ραντάρ που έχουν τοποθετήσει οι Αμερικανοί στην λεγόμενη Αραβική Χερσόνησο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ραντάρ στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και μέσα στο Ισραήλ. Άρα όσον αφορά την έγκαιρη ειδοποίηση της Ισραηλινής αεράμυνας, ναι, εκεί οι Αμερικανοί πραγματικά βοηθούν. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα σηκωθούν τα αμερικανικά F-35 να πλήξουν στόχους στο Ιράν. Το έχει κάνει σαφές ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου. Είναι ο λόγος για τον οποίο του ζητάει εδώ και τώρα να αποκλιμακώσει, διότι οι Αμερικανοί έχουν και τις προεδρικές εκλογές σε μερικούς μήνες. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία που θα οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε σε μια ιστορική στενοπό, θεωρείτε? Είναι ιστορική. Τι θα σημαίνει και αυτό για τη χώρα μας αρχικά και αν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, και εμείς και η Κύπρος? Άκουσα ότι σήμερα έγινε το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Προσωπικά έχω δημοσίως εκφράσει τις επιφυλάξεις μου όσον αφορά για το ρόλο του συγκεκριμένου οργάνου. Αυτό όμως που βγαίνει ως... Δηλαδή, θεωρώ ότι το ΚΙΣΕΑ από τη στιγμή που δεν έχει τη λεγόμενη γραμματιακή υποστήριξη, δεν έχει συνεχή ροή πληροφοριών, δεν οργανικά συνδέεται με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι περισσότερο προσομοιάζει με ένα υπουργικό συμβούλιο όπου κάνουμε μία θεωρητική συζήτηση χωρίς να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες που έπρεπε να έχουμε. Από εκεί και πέρα,
βλέπουμε ότι πλέον οι πόλεμοι είναι πόλεμοι πυραυλικοί. Το είδαμε στην Ουκρανία, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στον πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ. Το λεγόμενο και πόλεμο σκιώδες πόλεμο. Σκιώδη πόλεμο. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε θέμα αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε θέμα επειδή προέκυψε αυτό εχθές. Έχουμε θέμα διότι στην άλλη μεριά του Αιγαίου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει ληφθεί απόφαση να υπάρχει ένα ισχυρό βαλιστικό οπλοστάσιο, το οποίο στοχεύει τα ελλαδικά αστικά κέντρα. Το γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και τα βεληνική. Εμείς όμως στην Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Δένδιας πριν από μερικές μέρες, δεν διαθέτουμε αντιπυραυλική άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και η Κρήτη και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, εκεί που βρίσκονται οι λεγόμενες ζωτικές υποδομές ζωτικής σημασίας, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες, έχουμε μόνο τα μαχητικά, τα οποία όμως μαχητικά, ξέρετε, μπορεί να αναχαιτήσουν τα λεγόμενα μη επανδρομένα οχήματα, τα drones δηλαδή, αλλά σε καμία περίπτωση ένα μαχητικό οποιοδήποτε τύπου δεν μπορεί να αναχαιτήσει ένα βαλιστικό πύραυλο. Άρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι είναι εκτεθειμένη και ενδεχομένως σε μία αυριανή σύραξη με την Τουρκία, να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο, μπορεί να φάμε γκόλα από τα αποδυτήρια σε μία μαζική βαλιστική επίθεση. Δεν το λέω εγώ, το λένε στρατιωτικοί αναλυτές, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά για τις κυβερνήσεις, αν θέλετε στα εξοπλιστικά, οι προτεραιότητες είναι πολύ διαφορετικές. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και βλέπουμε ότι οι Ισραηλινοί φρόντισαν να χτίσουν την αντιβαλιστική τους άμυνα, η οποία τους βγαίνει αυτή τη στιγμή και προς το παρόν κοντράρουν στα ίσια, αν θέλετε, το Ιράν. Ας το βλέπουν λοιπόν τα γενικά επιτελεία στην Αθήνα και η κυβέρνηση, ότι χωρίς αντιβαλιστική άμυνα βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Πάντως για την ώρα η Τουρκία κλείνει τον εναέριο της χώρο για Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνει στροφή. Ξέρετε, πριν από μερικές μέρες διέρευσε ότι εν καιρό πολέμου στη Γάζα οι τουρκικές εξαγωγές προς το Ισραήλ και μάλιστα υλικών που έχουν διπλή χρήση και πολιτική αλλά και πολεμική χρήση εξακολουθούσαν να γίνονται. Εκτέθηκε η κυβέρνηση Ερντογάν διότι έδειξε την υποκρισία της Άγκυρας. Από τη μία δείχνουμε αλληλεγγύη στη Χαμάς, αλλά από την άλλη συνεχίζουμε τις business με τους Ισραηλινούς. Οπότε σήμερα ο Ερντογάν δεν είχε άλλα περιθώρια, αν θέλετε και για επικοινωνιακούς λόγους, να κλείσει τον εναέριο χώρο, δείχνοντας την αλληλεγγύη του στο Ιράν, στην λογική ότι πρέπει να είναι ενωμένη η μουσουλμανική κοινότητα. Όλα αυτά όμως δείχνουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Πικραμένη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ.